Και θα περάσουμε στον δεύτερο αγώνα της ημέρας. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Τωρίνο, Τωρίνο που βρίσκεται στην επίθεση. Αγώνας που τελείωσε πριν από μισή περίπου ώρα. Ο Ταλικριάδης κάνει μια πολύ ωραία απόκρουση. Με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα, θα διατηρηθεί το 0-0. Μέτριο παιχνίδι σε γενικές γραμμές, αλλά είχε ορισμένα καλά διαστήματα. Η Τωρίνο θα βρεθεί τώρα στην επίθεση από την προσπάθεια αυτή των παικτών της, του Μίλερ συγκεκριμένα. Θα δούμε σε λίγο. Θα κερδίσουν οι Ιταλοί ένα πέναλτι που θα σπουδίξει ο διαιτής κάτω από τις διαμαρτυρίες των παιχτών του Ολυμπιακού. Ένα πέναλτι που θα εκτελέσει ο Κράβερο. Έτσι θα γίνει το 1-0 για τους Ιταλούς στο 23ο λεπτό του παιχνιδιού. Η Τωρίνο θα βρεθεί και πάλι στην επίθεση με τον Βραζιλιάνο τον Μίλερ. Κοιτάξτε εδώ τι θα κάνει, ένα εκπληκτικό σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι. Θα επιμείνουν οι Ιταλοί. Νέα σουτ από τον Μίλερ, αποκρούει ο Ταλικριάδης. Θα διατηρηθεί το 1-0 για την Ιταλική ομάδα. Εδώ είναι ο Χατζίδης. Θα ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός στο 46ο λεπτό, στο πρώτο λεπτό του δεύτερου χρόνου. 1-1 το σκορ. Οι Ιταλοί θα περάσουν και πάλι στην επίθεση και θα κάνουν ένα πολύ ωραίο συνδυασμό. Τελικός αποδέκτης της μπάλας ο Γκρασιάνι, ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, η μπάλα στα δίχτυα του Ταλικριάδη, το 2-1 για την Τωρίνο. Στη συνέχεια ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε και ο Ολυμπιακός στα τελευταία 10 λεπτά θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για κάτι καλό και θα πετύχει 2 γκολ. Θα δούμε αμέσως τώρα πώς θα ξεκινήσει η ισοφάριση. Από το πλάγιο αυτό η μπάλα θα φτάσει στον Μητρόπουλο. Αδύνατο βέβαια για τον Λοργιέρη να πιάσει το σουτ του Μητρόπουλου, να πιάσει την μπάλα στο σουτ του Μητρόπουλου. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός 2-2 και λίγο πριν από τη λήξη, μετά από το κόρνερ του Κοφίδη, Τσαλουχίδης θα κάνει το τελικό 3-2 για τον Ολυμπιακό.